Από τον τρίτο επεμβεργετινό, υπόθεση ΣΚΑΠΑ. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε όταν συμβεί κανένα περιστατικό εις δικαίου στους ανθρώπους. Α. Παλαδίου. Είστε όρος της νητρίας. Έζη κάποτε ένας αξιοθαύμαστος αρχιτής που λέγεται τον Βενιαμίν. Ούτως έζη επί 80 έτη ζωήν λίαν ενάρτων λόγω της ασκήσεώς του έλαβε παραθεού το χάρισμα της θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Είχε την δύναμη ώστε οποιονδήποτε ασθενή να κουμπούσε τη χείρα του ή ευλόγη έλεγαν και του το προσέφεραν αμέσως του ασθενής, ούτως εθεραπεύεται από πάσα ασθένεια που υπέφερε. 2. Ούτως 8 μήνες προ της ουσίας αυτού κοιμήσεως έπαθεν υδροπικία και τόσο πολύ διωγγώθη υπό της ασθενείας στο σώμα του, ώστε το μικρό δάχτυλο της χειρός του να μην μπορούν με τας δύο παλάμας να τον περιβάλλουν. Τόσο δε φοβερόν ήταν το θέαμα του ασθενούς, ώστε εμείς δεν είχαμε τη δύναμη να τον βλέπουμε και γι' αυτό εστρέφαμε αλλού το πρόσωπό μας. 3. Όμως στην κατάσταση αυτή ο Άγιος Ασκητής δεν έχασε ούτε ίχνος από την αρετή του, απέναντίας είχε την δύναμη να μας λέει: «Προσευχηθείτε τέχνα μου να μην υδροπιάσει ο εσωτερικός μου άνθρωπος, διότι αυτό το σώμα που βλέπετε ούτε όταν είτε υγιές με ωφέλησε εις τίποτε ψυχικός, ούτε όταν αρρώστενε με έβλαψε». 4. Κατά τους 8 μήνες της ασθενείας του, επειδή δεν μπορούσε πλέον να πέσει στο κρεβάτι, εκάθετο διαρκώς στο κάθισμα, εις το οποίο λόγω του όγκου του ασθενούς διαρκώς επλατείνεται. Εκεί δε εξετέλει και τα διαφόρους ανάγκες του σώματος. Εις αυτήν δε την ανίατον κατάσταση, ευρισκόμενος είχε την δύναμη να θεραπεύει τους εκ διαφόρων ασθενειών πάσχοντας. 5. Αν όταν εκοιμήθη τόσο πολύ είχε διωγγωθεί το σώμα του μακαρίου Αηδίου με Βενιαμίν, ώστε διαβγάλουν τον νεκρό από το κελί του, παρέστη ανάγκη να αφαιρέσουν και τα στηρίγματα της θύρας για να μεγαλώσει το άνοιγμα της εισόδου. Β. Του αυτού. Ένας Λίβης, κατά την καταγωγή που ελέγεται ο Στέφανος, προερχόμενος από τη μεταξύ Μαρμαρικής και Μαραιότου χώραν, επί 60 έτη εισκύτευε αυστηρότατα, αναδειχθείς εις το τέλος τέλειος ασκητής και ικανός να διακρίνει από θείων φωτισμών τα σκέψεις και τους λογισμούς των άλλων. Διότι ούτως μεταξύ άλλων είχε και το χάσμα να διαλύει την λύπη από την ψυχή των προσερχομένων εις αυτών από οποιονδήποτε αιτία και αν προήρχε το αυτή και να καθιστά αυτούς χαρούμενους και ευδιάθετους. Ο Αμμόνιος λοιπόν και ο Ευάγριος, οι οποίοι συχνά τον επισκέπτονται, μου διηγήθησαν το εξής περιστατικό, το οποίο εκ προσωπικής αντιλήψεως γνώρισα. 3. Κάποτε εισθένησε βάρεως από μια φοβερά πληγή τη Φαγέδαινα, η οποία ανεπτύχθη στην περιοχή του ενδενικότητου οργάνου. Για την ασχένεια αυτή τον επιείτε κάποιος ιατρός, τόσο όμως η κατάστασή του πόσο και φροντίς του ιατρού δεν τον εμπόδισαν ούτε από το εργόχειρο, το πλέξιμο βλαστών φοινικοδέντρων προς κατασκευή ζεμπίλιων, αλλά ούτε και την προσημάς διαδοχική του ομιλία με αφάνταστον δε υπομονή και ευχαριστήσει, εσήκον το σταυρό της δοκιμασίας αυτής, ώστε δημιούργη την εντύπωση ότι δεν υπέφερε ούτως άλλα άλλος. Εν τω μεταξύ η ασθένεια προχώρησε επικινδύνως με αποτέλεσμα να πείτουν οι σάρκες του από την ψυψιμία όπως πείτουν οι τρίχες του σώματος χωρίς τούτο να γίνεται αντιληπτόν. Και όμως ο Άγιος αυτός άνθρωπος παρέμενε σταθερός και αμετάβλητος λόγω ακριβώς της υπερβολικής εσωτερικής προσπαθίας για προσευχής και υπομονής. 4. Είχε μάλιστα την δύναμη ο Μακάριος, ο Ρωσάκης μας αντιλαμβάνεται ότι ελυπούμεθα για την κατάσταση αυτή να μας λέει: «Μη στεναχωρήστε και μη σκανδαλίζετε τέκνα μου, τίποτα από όσα κάνει ο Θεός δεν κάνει από κακή. Απεναντίας επιδιώκει δια των παθημάτων αγαθόν αποτέλεσμα. Ίσως τα μέλη αυτά που υποφέρουν να ήσαν ένοχα και δι' αυτό τιμωρούνται. Εάν λοιπόν προς το συμφέρον μου αυτό, διότι δια της προσχέρου αυτής τιμωρίας απαλλάσσομαι της αιωνίου με τα θάνατον ταύτης». 5. Μετά με τιούτους λόγους περί υπομονής μας παρηγόρει ο Μακάριος αυτός ασκητής και μας εστίζει να ανεχόμεθα κογκίστο στα θλιβερά χωρίς να παραξενευόμεθα όταν οι Άγιοι ακόμη υποφέρουν από τη αυτά σχολιάς δετοιμασίας γάμου Γρηγορίου του Διαλόγου.
εις την εκκλησία της πόλεως Άγκονος, είτε ο επίσκοπος ο υπερευλαβέστατος Μαρκελίνος. Αυτός λοιπόν ο εκλεκτός επίσκοπος προσευλείται ήδη από ισχυρά ποδαλγία, εις ημίων ώστε να μην δύναται πλέον να βαδίσει, αλλά όπου παρίστατο ανάγκη να μεταβεί μετεφέρετο διαφορτίο. Δύο, κάποτε λοιπόν εξαχορμής απροσεξίας ενός κατοίκου της πόλης εξεράγει εις την πόλη του ασθενούς επισκόπου Μαρκελίνου μεγάλη πυρκαγιά, το οποίο ρίχθησε να εξαπλούνται επικινδύνως εις όλη την πόλη και καμία ανθρώπινη δύναμη δεν είναι δύνατο να κατανικήσει τα σφλόγα σε οποία υπήλουν να καταστρέψουν τελείως την πόλη αυτή. Πρώτη απειλή αυτή και ενώ είχε αποτεφρωθεί αρκετό μέρος της πόλης ο επίσκοπος Κονών δια τη συμφορά αυτήν εξήλθε εις τον τόπο της πυρκαγιάς βασταζόμενος της αρχίας. Εις μία στιγμή δονούμενος από ισχυρόν συγκίνηση δια την συμφορά της πυρκαγιάς διέταξε τους βαστάζοντας να τον φέρουν και να τον τοποθετήσουν ακριβώς απέναντι του πυρός πλησίων του χώρου της καταστροφής. 3. Μόλις τον μετέφεραν και τον εντοποθέτησαν συνέβη το εξής παράδοξο θαύμα. Εφλόγες περιορίστησαν και το πυρ κατά θαυμαστών τρόπων ήρχε να περιμαζεύεται ως να εφοβείται τον επίσκοπο και να εφώναζε ότι δεν είναι δύνατο να περάσει την θέση όπου έμενε ο επίσκοπος. Τι ούτε τρόπος λοιπόν συνεστάλλει το πυρ και εντός ολίγου κατεσβήσει τελείως. Βλέπεις λοιπόν Πέτρε πόσο μεγάλη να αρετήχε ο άνθρωπος αυτός. Είχε την δύναμη και ασθενής ακόμη και χωρίς να μετακινείται λόγω της ασθενίας του να κατασβέσει τόσο φοβερά πυρκάγια. Πέτρος 4. Το βλέπω. Καταπλήσωμα. Δέτε. Εν το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Βλέπω ο μισόκαλος διάβολος την ευλογημένη ασκήτρια την ουσία συγκλητική να υπερηπηδά με ευκολία τα σφαγίδας του και να μην παγιδεύεται από αυτάς αλλά και τα σάλας μοναχάς να προφυλάσει με το παράδειγμα και τη διδασκαλία της σε στεναχωρείται διότι είναι κάτω από γυναίκας. Δι' αυτό αποφασίζει να την περιπλέξει εις μία τελευταία και αποφασιστική μάχη με την οποία ήλπιζε να την κατανικήσει. Και τι κάνει λοιπόν, προσβάλλει διαφρικτής ασθενείας τα εντόστια αυτής και προπάντως το απαραίτητο για την ζωή όργανο του πνεύμονας. Για τις ασθενείες αυτής πιθανώς να επρόκειται περί φυματιώσεως, προκάλεσε φρικτούς πόνους και του τρόπου στη ζωή της οδυνηρός εδαπανά. Το 2. Τόση το η μανία του διαβόλου κατά της ουσίας εγκλητικής ώστε επεδίωγε συντομότατα να προκαλέσει το θάνατό της εφόσον κατά παραχώς θεωρείται ο ελεύθερος να βασανίζει το σώμα της. Ο σκληρός δε και απέσιος δήμιος που διψά διαέμα επεδίωκε να ικανοποιήσει το πάθος του αυτό επαυξάνοντας πληγάς της και πολλαπλασιάζουν το χρόνο της δοκιμασίας. Συγχρόνως με τα σβαρίας αυτά τιμωρίες προσεπάθη να την κάνει να αγωγήσει για τη μακροχρόνια και οδυνηρία αυτής ασθένεια. 3. Προς το σκοπό αυτόν ο λίγο κατ' ολίγον πνεύμων του ασθενούς κατετρώγεται υπό του μικροβίου και το οποίο εκ της φυματίωσης ως βήχα και των εξαυτής εμπτύσματα ο λίγο κατ' ολίγον απέβαλλον. Επιπροσθέτως την κατέφλεγε δια συνεχών υψηλών πυρετών οι οποίοι όμως η λίμα του σιδηρουργού διέλειον το πολυβασανισμένο σώμα της ουσίας. 4. Η ταλαιπωρία αυτή της ουσίας συγκλητικής υπενθύμιζε την τακτική μερικών αυστηρών δικαστών του καιρού εκείνου ή την εσόταν ήθελαν να τιμωρήσουν βαθύτερον καταδικαστέντας εγκληματίας διέτασαν να ρυφθούν εις ολίγην πυράν ώστε να διαρκέσει επιπολή η οδύνη του βραδέως αυτού θανάτου. Τι ούτω τρόπος και ο διάβολος ενήργη επί της ουσίας σύνυψε τη φλόγα του πυρετού εις τα εντόστια της και από εκεί δε ο πυρετός αυτός ετρέφεται από τα εξανθήματα και αναλυσκόμενον από τους πόνους σώμα ώστε απαύστος ημέραν και νύχτανα την ετοιμώρει. 5. Επί 3,5 λοιπόν έτη γενναία συγκλητική ηγονίζεται νικηφόρος εναντίον του εχθρού δια των ενδόξων αυτών πόνων και σωματικών πληγών τα οποία ευχαρίστως και αγωγίστως υπέμεινε χωρίς καθόλου να καταπατήσει το ασκητικό της φρόνημα και να μετριαστεί η ψυχική της διάθεση.
Απέναντίας μάλιστα η ταλαιπωρία του σώματος και οι δρυμίτες των πόρων την έκαναν γενναιότερα και την εξόπλιζαν αποτελεσματικότερον η κατά του κοινού εχθρού του διαβόλου, ώστε δια των πολιτήμων και υψηλών διδαχών της να θεραπεύει πολλούς τραυματιζομένους υπό αυτού. 6. Ο διάβολος βλέπουν την ψυχική αυτήν γενναιότητα και την δράση της σωσίας, εστεναχωρείται και μη υποφέρον να νικάται από μία γυναίκα, προσθέτει και αν βαρυτέραν ακόμη τιμωρία επί της σωσίας, ούτω δε για να κατορθώσει να αποστερήσει πολλούς από την ωφέλεια των λόγων της σωσίας συγκλητικής, σκέπτεται ο πολυμήχανος να χρηστεύει τη φωνή της και προς τούτο πλήττει τα φωνητικά όργανα της σωσίας. 7. Μετά τα αυτά δεν είναι δύνατο πλέον να ομιλεί η οσία και οι επισκέπτες της στερήθησαν της ωφελίας των διδαχών της. Εν τούτης όμως, εάν τα ότα των δεν εγλυκένονται οι οφθαλμοί των περισσότερο κέρδος επέφερον στην ψυχή των, διότι προσεχόμενοι βλέποντας με τα προσοχή στο δρυμύτα το πάθος της ασθενείας και αντιλαμβανόμενοι την αγώνη της ανυπομονή της μακαρίας εις τους πόνους και την παραδειγματική της μεγαλοψυχία, ασφαλώς και οι ίδιοι εστηρίζονται περισσότερο στην ευσέβεια και γίνονται τολμηρότεροι στον πόλεμο κατά του εχθρού. 8. Από πού και από ποιο σημείο του σώματος ο εχθρός ήρχισε τα σπληγάς? Από το στόμα. Γι' αυτό και χάθησαν τα γλυκύτητα ανάματα των λόγων που εξεπήγαζουν από το στόμα της ουσίας. Ω να μη ήρκει δε η θλιβερά αυτής η οποία, εις την οποία εκουσίως υποευλήθη η ουσία και ειδού τέρα φρικτή και οδυνηρά δοκιμασία. Επώνεσε ένα δόντι της ουσίας και το δόντι αυτό σαπίζει ολόκληρον και το όλον. Και το μεν δόντι καταστράφηκε, έπεσε εξαιτίας όμως αυτού εσχηματίστη απόστημα το οποίο διεύρωσε ολόκληρον την κάτωση αγώνα και κατέστρεψε και εξωτερικώς ακόμη τη σάρκα της αγώνας. Μέσα δε εις τεσσαράκοντα ημέρας όλα τα οστά της κάτωση αγώνας προσβάλλονται από τεριδόνε και μετά δύο μήνας ετρύψε το μάγουλο και μελάνιασε ολόκληρη της περιοχή του προσώπου στο σημείο αυτό. Η σηματιστήσα οποία μεγάλωσε και από αυτήν εφαίνονται τα οστά της αγώνας, τα οποία σιγά σιγά κατετρώγονται από την τεριδόνα. 9. Εξαιτίας δε της ύψιος ο χώρος όπου παρέμενε η ασθενής, κατελήφθη από μία βαρία και ανυπόφορον δυσοδία, ώστε αυτοί που εξυπηρώνουν τη νοσία να μην δύναται να την πλησιάσουν λόγω αυτής της δυσοδίας. Ο Σάκης δε επρόκειτο να πλησιάσουν την ασθενή, διακατεπήγουσαν την ανάγκη της, έκαιον αρωματικά φυτά προηγουμένως και συντομότατα εισήσχοντας το κελί της ασθενούς, εξερχόμενε αμέσως μία ανεχόμενη την φοβεράν εκείνη δυσοσμία. 10. Η Αγία Συγκλητική αντιγωνίζεται με Ανδρία τον διάβολο, ως να τον έβλεπε εμπροσθέντης για τον οφθαλμό της και δεν εδέχεται καμία ανθρωπίνη βοήθεια στην νόσα της. Απέκουσε μάλιστα πρόταση πολλών γυναικών που ήρθαν μία ημέρα κοντά της και την παρεκάλουν επιμόνως να δεχτεί να βάλει εις τα σπληγά του σώματός της ολίγον άρωμα, ώστε να μετριαστεί η δυσοσμία και να μπορούν να την συναναστρέφονται. Το ότι ούτων το εζήτουν ισχάνει δια εαυτάς. Η μακαρία όμως ασκήτρια δεν οίκουε τα συστάσεις και υποδείξεις αυτάς, διότι ενόμιζε ότι δια της παρασχεθισωμένης ανθρωπίνης βοηθείας θα εξέπτεται της ενδοξωτάτου αγώνους που τόσο σκληρός διεξήγει και ούτω θα έχανε παραθείου το μισθό της. 11. Οι υποτακτικέ της έστειλαν και κάλεσαν πλησίον της ασθενούς έναν ιατρών. Ανέθεσαν δε εις τον ιατρό να την πείσει να δεχτεί κάποια παραμικρά θεραπεία. Ματέως όμως η Αγία Συγκλητική δεν υπήρχε εις τα συστάσεις και υποδείξεις του ιατρού. Απευθυνόμενοι δε προς τον ιατρό και τας μοναχάς τους έλεγε: «Γιατί με εμποδίζετε από αυτήν την αγαθήν και ωφέλιμο πάλι, γιατί προσέχετε τα φαινόμενα, δηλαδή τα σπληγάς, τα σκαρκώσεις, και αγνοείτε τι κρύπτεται κάτω από αυτά, δηλαδή ο θόνος του διαβόλου και η κατά αυτού πάλι, γιατί μετά ταύτης φροντίδος περιεργάζεστε αυτό που συμβαίνει, ενώ δεν δύναστε να παρατηρήσετε τον δράστη και αίτιο αυτών των γεγονότων». 12. Στους λόγους αυτούς της Αγίας ο ιατρός απήντησε: «Δεν σου προσφέρουμε φάρμακο για να σε θεραπεύσουμε από την ασθένεια ή για να σου ανακουφίσουμε τους πόνους. Τι αυτή δυνατότητα δεν υπάρχει. Το φάρμακο που θα σου δώσουμε έχει σκοπό να θάψει τα νεκροθέντα σημεία του σώματός σου
που είναι ξένα πλέον προς αυτό. Τούτο δεν το κάνουμε για να μην βλαθώσουμε μοναχή αυτή. Το κάνουμε για να μην βλαθώσουμε μοναχή αυτή που είναι κοντά σου. Θα κάνουμε δηλαδή τα νεκρά μόρια του σώματός σου, αυτό που κάνουμε εις τους αποθανόντας. Επάνω στα σάπια σάρκας θα βάλω αλόιν και μυρσίνιν και θα τα σέχω μουσκέψει με κρασί. 13. Τότε η Αγία δέχεται τα συμβουλές αυτές του γιατρού, όχι χάρη του εαυτού της, αλλά εξ συμπαθίας πως θα συγκεντρωθεί σε υποτακτικά της. Κατόπιν της εμβάσεως αυτής του γιατρού εμετριάστηκε κατά πολύ δυσοσμία. Με οικολογωμένο πλέον το σώμα υγονίστη το υπόλοιπον αγώνα της. Μόνο δε από την θεία δύναμη συνεκρατείτο το σώμα αυτό, το οποίο κυριολεκτικώς διαλύθη από τα σάρκας και τα μέλη που το συνιστούσαν. Ή στην αθλίαν αυτήν κατάσταση ευρισκομένη δεν είναι δύνατο ούτε να τρώγει, εφόσον η σύψη και η τιάφτη δυσοδεία ήσαν τόσο αποπνιχτικέ, αλλά ούτε και καθόλου να κοιμηθεί, ενοχλούμενη διαρκώς υποδρυμήτα τους πόνους, εξ αφορμής των οποίων ο ύπνος της διέκοπτε και εχάνονται. 14. Μόλις δε πλησίαζε το τέλος του αγώνος αυτού και πρόκειται να λάβει παραθέω τον στέφανο της δικαιοσύνης για την αγόγγιστον υπομονή της, έφτασε στην αυτήν πνευματική κατάσταση ώστε ο αιρός να βλέπει επισκέψεις Αγίων Αγγέλων και να καταβγάζεται από ανεκλάλλητον φως, συνοδεία δε Αγίων Παρθένων να την προτρέπουν για την ένδοξον άνοδο. 15. Κατά διαστήματα δε, ως να συνήθιετο από όσα έβλεπεν εν εξτάση, ανέφερε εις τας παρευρισκομένας αυτά που έβλεπε και τους συμβούλευε να υπομένουν με τα γενναιότητα στους πόνους και να μην χαλαρών τους πνευματικούς των αγώνας. Εν τέλει τους είπε ότι μετά τρεις ημέρες θα αποχωριστεί η ψυχή της από το σώμα, εις ώραν την οποία προσδιορίσει. 16. Πράγματι μετά την περίοδο των τριών ημερών και κατά την ώρα ακριβώς που προείπεν, εξεδίμησε προς Κύριον λαβούσα από αυτόν τον έπαθον την ως έπαθον την ευτυχισμένη ζωή εν ουρανής και απόλαυση των αιωνίων αγαθών.